Μια μεγάλη πορεία στην δημιουργία, η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 80 σε πολύ νεαρή ηλικία. Αυτός ο άνθρωπος και το περιβάλλον το οποίο με γραντούχησε σε μεγάλο βαθμό όσα 9 χρόνια ήταν ο αείμνηστος Δήμος Χριστιανόπουλος και η Διαγώνιος, έτσι από πολύ κοντά αυτόν τον άγνωστο άνθρωπο, αλλά ευρύτερα δημιουργώ με μεγάλη κοινωνική ωφελημότητα ως προς την ενδιαστικότητα του έργου του και από τους καλύτερους ευρωπαϊκούς μας νεότερους. Και από εκεί ξεκίνησα με τη μετάφραση του Κυκλικού Πανεπιστημίου, ένα βιβλιαράκι εξώφυλλο του Κάρλο Τζίζεκ, ενός από τους καλύτερους καθηγητές που έβγαλε η χώρα, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια μεγάλη πορεία στα γράμματα γενικότερα στον κόσμο της γραμματείας της ελληνικής με ένα έργο πολύ σπουδαίο από εκεί και σχεδόν με όλα τα είδη του λόγου και σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη λογογραφία και το λαϊκό πολιτισμό, τη σχέση των στρίκτων και των πρώτων, τις πολιτικές της επιτάξης κοινωνικοποιητικές μέσα από αυτό, καθώς με το λαϊκό τραγούδι, έγραψε και δικά μου τραγούδια και συνεργάστηκε και με πολλούς δημιουργούς, υπουργούς, ερμηνευτές, εστιατές. Έχω 33 τίτλους στο βιβλίο, όλα τα σημαντικότερα έργα μου είναι η ιδρυτική της Μικράς Ασίας και οι ακούκηδες, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλες αυτές, τις χρονοπόρες, μπακτηρές, πολύ ανεπιθυντές. Ισορροπούμε ανάμεσα στην κουμικότητα, την ελαφρά επιστημονικότητα, όχι την πανεπιστημιακή, και την εκλέπτευση για να γίνεται καταπληκτικά από το μέσο του τεχνικού ανθρώπου. Η δεύτερη μου χρειάστηκε γύρω στα 20 χρόνια έρευνας εξωτερικής και καμιά δεκαετία της. Παράλληλα, βέβαια, εργαζόμουν τον εκπαιδευτικός φιλόλογος στα εκπαιδευτικά της Νόμου Θαλονί. Έχουμε πολύ καλό διάλειμμα στην Κωνσταντινούπολη, όπου δούλεψα για χρόνια στο ζάμπο καφεναγωγείο και στο κεντρικό λίγο την κλίση. Σε μια παρακμή της ομονής συνδέθηκα πάρα πολύ με την ομογένεια στην Άρη και ήδη τώρα θεωρούν ότι είμαι δικός τους άνθρωπος και εγώ είμαι τους δικούς μου, ακόμη έχω ένα πολύ μεγάλο δεσμό. Και στην πολύ βέβαια μαζί με την Καλονή και είναι οι δύο πολιτείες οι οποίες συνδέθηκα άρρηκτα και οι οποίες μου έδωσαν και τροφή τα ερμηνεύσεις μου και τις ερευνές μου. Η Κωνσταντινούπολη αποκτοποιήθηκε και αυτή κάποια στιγμή. Ξεκινάς την αγώνη, περπατά τον κόσμο, έτσι, στη ζωή κάποιος μας. Και μετά περνάμε την αποκτοποίηση, τόσο παραμένει, ακόμη μέσα στα βάρκα. Η πιο παλιά, λόγω της κατηφόρας που έχει πάρει το τελευταίο χρόνο. Είναι από πολύ νωρίς, η Μάνη, και είπα προσωπικά, επέρα με το κόσμο από χρόνια, να είμαι ένα είδος, να κάνω ένα είδος προσωπικό δεκτιμισμού που το κάνω μέσα από τη διαδίκτυο και μια συγκρία λέξη. Έχω κρεθώ, ανεκτικός και συγκριγράφος για το τραγούδι, για να δείξω κακό σκήμενο, μια πολιτεία που πήγαινε να ανοίξει ένα αντιδραστικό μόρφωμα. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, ψαχνόμαστε τώρα με το τελευταίο έγκλημα. Και έτσι λοιπόν να αποτελεί για μένα έναν πόλο της έλευσης. Κυρίως προς το παρελθόν της, το ιστορικό διαπληκτικό του παρελθόν και απόψεις από την άλλη για αυτά που με πληγώνουν και με στεναχωρούν. Όλα γίνονται από αρά, αλλά θα μου πρέπει κανείς να έχει την κορμή να βγαίνει μπροστά και να μιλάει μη λογαριά καθόλου, αν θα είχε ζώσει συνέπειες, γιατί θα υπάρχουν οι γκρίνοι, οι οποίοι δεν είναι μόνο οι
είναι φύση του ανθρώπου. Είναι και οι παιδί μα και μερικέ φορέ και άνθρωποι που θεωρούν και εκείνου. Ο ρόλο του συγγραφέα, του ανθρώπου δημιουργία, θεωρώ ότι πρέπει να είναι κοινωνικό που διαβάζει. Να είναι κοινωνιοσυντητή, κοινωνιοκεντρικό. Μια άλλος, αν πρόκειται να μιλήσει, να μας εξηγήσει τα όνειρα του απλότητα γιατί ποιος την υπάρχει σε κατηγορία του είναι σε αυτό ή αν δεν υπάρχει το μας τα μέρος πάντα γύρω από τον άνθρωπο, από την κοινότητα εγώ και την μη διάσταση και από τον άνθρωπο που γίνεται αυτό από τόσα που μας καλαγίζουν, που μας προβληματίζουν γύρω από την υπάρξη, αλλά έχω την επίθεση και την απέκτηση, θα έλεγα, μέσα από τη δική μου προσωπική, βιωματική, αριστερή οργάνωση, αν θέλετε, χωρίς να έχω πίσω κάτι ή ένα σχήμα, το ότι ο ρόλος που δημιουργώ γενικά πρέπει να έχει αυτό το προσαρμοσμό των κοινωνικών, μην χάνουμε ποτέ την προσωπική ταυτότητα. Αυτό που λέει κάποια ανάμεσα σε τένια και τον κόσμο, να προετοιμάσει τον κόσμο. Και απ' την άλλη, ο ίδιος ο Βαθμής λέει κάτι που δεν είναι τώρα νομίζω το ψυγείο του παραπλήρου όλα εκπέμπονται από το ξεχασμό όμως όχι. Αν δεν δηλαδή το εγώ με την προσωπικότητα, με όλα τα δικαιώματα, και την ανάγκη να υπάρχει και να δουλεύεται, ενώ παράλληλα είμαστε σε μια τέτοια κοινωνία ανάγκη προσφοράς, δημιουργία, προπούσκο. Νομίζω ότι αυτά θα έχουν κρατήσει του βιβλίων, μερικά έχουν αξιολογηθεί ως ενδιαφέροντα. Συνεχίζω, είμαι ο Γιάννος δημιουργός, δεν το βάζω κάτω. Και πάντοτε κάτι βρίσκεται για την τρέψη από την απογοήτευση ή την εσωστρέφεια στην ανάγκη να δημιουργήσω και να προσφέρω κάτι στην ανθρώπινη.